Όλα είναι έτοιμα για τη σημερινή έναρξη του φετινού 8ου Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πυροφορικής, που πρόκειται να φιλοξενηθεί στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης και θα εξελιχθεί παράλληλα με την έκθεση του επιμελητηρίου Καβάλας, Καβάλα Expo 2017. Αυτό είναι το συμπέρασμα των δηλώσεων του καθηγητή του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δημήτρη Πογαρίδη, ο οποίος για μία ακόμη φορά αποτελεί ηγετική μορφή του συγκεκριμένου φεστιβάλ και είναι εκείνος που ενεργοποίησε 100 περίπου εθελοντές φοιτητές. Εσείς φτάσαμε στο ξεκίνημα του 8ου Φεστιβάλ. Ελπίζω να ζήσουμε και το 50ο και το 100ο. Πάμε καλά. Νομίζω ότι θα έχουμε και φέτο την ίδια επιτυχία με τις προηγούμενες χρονιές, αν όχι ακόμα μεγαλύτερη. Βρισκόμαστε εδώ με τους εθελοντές που είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο του εκθεσιακού χώρου και είμαστε σε πλήρη παραγωγικότητα, δουλεύουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή. Εδώ πίσω μας, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι ένα έκθεμα που το έφεραν από το ΕΠΑΛ της Χρυσούπολης, 30 εκθέματα. Μάλιστα, και το θέμα ουσιαστικά της έκθεσης είναι πολλά, να πούμε. Τα θέματα έχουν σχέση με την βιομηχανία της πληροφορίας, βέβαια. Γι' αυτό και το φεστιβάλ ονομάζεται Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής. Το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής θα είναι ανοιχτό για το κοινό έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου, κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης Καβάλα Expo 2017. Ενώ επίσημος χορηγός αποτελεί το εμφιαλωμένο νερό Διός, όπου θα βρίσκεται σε κάθε τραπέζι εκθεμάτων και θα παρέχεται στους θεατές της έκθεσης. Ένας από τους χορηγούς μας τα τελευταία 3 χρόνια είναι ο κύριος Μεντεκίδης, ο Δημήτρης, ο οποίος μας τροφοδοτεί με νερό, όσο νερό θέλουμε, όσο χρειαζόμαστε δηλαδή. Το νερό, τώρα δεν χρειάζεται να το διαφημίσουμε, αλλά είναι εξαιρετικό. Έχει 2 εργοστάσια. Το ένα είναι στην Κοζάνη, είναι και πατριώτης μου δηλαδή, στην Πτολεμαϊδα, και το άλλο είναι στην Κατερίνη. Αυτό που, από το οποίο θα πιούμε εμείς, είναι το Διός.